Hey guys, Gus εδώ. Και ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά για, το live, για τα live stream που έκανα και πέφτανε, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη παιδιά, απλά έχω χάλια σύνδεση. Αλλά από άλλο θα την φτιάξω. Τι θέμα να κάνω σήμερα, ναι. Και το βρήκα σαν καλή λύση να κάνω ένα βίντεο στο κανάλι και μετά ρε παιδί μου να το ανεβάσω, να το δείτε και να ζητήσω και συγγνώμη και από τους modes στο κανάλι μου και από εσάς που πήγατε και είδατε να δείτε το stream και δεν τελικά το stream έπεφτε συνέχεια. Λοιπόν, κατευθύνει κάτσε να πιω μια κουλιά καφέ. Ναι, αυτή την κούπα όσοι έχετε δει τα πρώτα μου βίντεο τη θυμάστε με τον Άγιο Βασίλη. Και ρε παιδί μου, εντάξει, πήγα να κάνω έλεγα σήμερα να κάνω ένα live stream. Μια και είναι Κυριακή, ξέρεις, ένα χαλαρό live stream. Έχω χουλιάρικα με λίγο GTA στο PlayStation 4 και έπεφτε συνέχεια το stream. Δηλαδή μου σε φάση, what? Από ό,τι βλέπετε πάλι έψαξα background για το σημερινό βίντεο. Ναι. Παιδιά, μόνο ο Χάκος λείπει. Α, και κάτι που μου ζητήσατε να κάνω. Κάτι έπεσε, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Θα βάλω και το κοινό τέφος του Metal Hammer. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, συγγνώμη που δεν έγινε το live stream. Έπρεπε να γίνει, το ξέρω. Έπρεπε να μπω να κάνω live stream κανονικά. Απλά παιδιά, μέχρι το Metal Hammer συμφωνείτε επειδή πέφτει. Δεν είχα καλή σύνδεση σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Εχθές, παρότι πέσανε δύο live stream, ένα live stream έπεσε. Ένα ή δύο. Δύο live streams πέσανε χθες, έπεσε το σήμερα από τα live, δεν έκανε καλή μεταφορά δεδομένων. Καλή αναμετάδοση. Μετά κανονικότατα, δηλαδή είχα σήμα χθες να κάνω live stream. Δηλαδή άμα μπαίνατε χθες όσοι μπήκατε και σήμερα, θα το ευχαριστήσω το live stream που έκανα μέχρι τις 3:30-3:45 το βράδυ. Λοιπόν, και σήμερα το βιντεάκι θα μιλήσω για το νέο τεύχος του Metal Hammer, το οποίο από τη φυσική σύνταξη Fast and Die Clark, The Making of Ace of Space, μιλάει ο Eddie Clark, μιλάει για το Ace of Space, το τρόπο των Motorhead, το γνωστό σε όλους. Στο καινούργιο τεύχο του Metal Hammer. Τα θέματα του είναι Metallica, In Flames, Dark Throne, Eternal Champion και Nightwish. Εδώ όπως βλέπετε έχω και το καινούργιο δίσκο των Metallica. Το Hardwired Self-Destruct. Το έχω κάνει και unboxing, όπως επίσης unboxing έχω κάνει και το CD το ίδιο album. Στηρίξω, ευχαριστώ. Τα έχω κάνει και τα δύο unboxing και το CD και το Deluxe Edition το CD και το Deluxe Edition το βινήλιο και τον Testament το βινήλιο το γενικό. Λοιπόν, και ας δούμε τι... Εγώ το έχω διαβάσει φυσικά το περιοδικό, γιατί αλλιώς άμα δεν το διάβαζα θα έκανα βίντεο με το Metal Hammer. Η τιμή του είναι στα 4,5 ευρώ αυτό το μήνα. Λοιπόν, πάμε. Κλασικά το Top Man είναι εκεί πάντα να μας εξυπηρετεί. Αγαπώ το Top Man, αγαπημένο μου κατάστημα για φέτος. Εδώ είμαστε στην πρώτη σελίδα με τους Motorhead και Metallica. Μιλάνε για το... μιλάνε ο James Sheffield, μιλάει για το, νομίζω, Sheffield είναι. Το οποίο το άθρο έχει γραφτεί από τον Κώστα Χρονόπουλο. Είναι αυτό εδώ το άθρο. Και μιλάνε για το... Έτσι το έλεγα, Hammering the World. Δηλαδή θα το βρείτε στην πρώτη σελίδα του Metal Hammer. Μιλάνε για το Ace of Space, εγώ το έχω διαβάσει. Halloween, οι Halloween παιδιά βγάζουν νομίζω καινούργιο, κάνουν World Tour 2017 και 2018 οι Halloween, αγαπημένοι μου πάντα οι Halloween.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κάναν το Pumpkins United. United, Halloween είναι το καινούργιο World Tour του 2017 και του 2018. Το Edbol στη Θεσσαλονίκη κάνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου. Έχει περάσει, νομίζω. Ναι, πέρασε. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου που μας πέρασε. Στο Ronald Crew, στο Edbol στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Χάκος Περβανίδης, ο Κώστας Χρονόπουλος και ο Νίκος Ζαγκογιάννης. Ήταν ένα πάρτι στο 8ball. Και το οποίο βέβαια ήταν τα μεσάνυχτα μετά το live των Duck Funeral στη Θεσσαλονίκη. Κλήρωση εδώ, το οποίο ήθελα να πάω στο live των Duck Funeral, αλλά δυστυχώς δεν πήγα. Λοιπόν, και πάμε. Μισό. Θελπούτουρα. Βγάζω νομίζω και νομίζω δύσκολο θέλει. Η Σελπούτουρα. Pain of Salvation, νομίζω που και αυτή. Heritage. Πάνε για καινούργιο άλμπουμ η Heritage, να το ξέρετε. Όσοι ακούτε αυτή την πάντα. Και ναι, εδώ μπήκαμε στη σελίδα που σας έλεγα και πριν που θα μιλήσουμε. Που μιλάνε μάλλον για το... Ναι, θα μου πεις τώρα, εργάζεσαι μέσα στο σπίτι σου, δεν είναι ζέστη. Όχι ρε, έχω ζέστη ρε, φίλε, απλά ντύθηκα έτσι να είμαι λίγο πιο... Κατάλαβες. Να ταιριάσω και λίγο με το background. Λοιπόν, μπήκαμε σε σελίδα που, που μιλάνε ο Eddie Clark. Συνέντευξη που μιλάει για το υπέροχο κομμάτι των Motorhead, αγαπημένο κομμάτι σε όλους. Και κανονικά σήμερα έπαιρνε μια και θα μιλήσω για το Ace of Space, αντί για την Ice Death την αφήσα να είχα βάλει μου το χέρι στο επόμενο βιντεάκι. Έχω αφήσει να βάλω. Στον πίνακα να κοινώσουν εκεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη συνέντευξη του Fast Eddie Clark, τον Motorhead που μιλάει για το Ace of Space, τον... αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, συγγνώμη. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Όποιος δεν το έχει ακούσει, δεν ξέρει να ακούει metal. Πιστέψτε με. Λοιπόν, είναι πόσες σελίδες αφιέρωμα για ένα τραγούδι μόνο, έτσι. Ξεκινάμε. Μία. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε, έξι σελίδες. Και είμαστε μετά τις 6 σελίδες που είναι η συνέντευξη για το Ace of Space, τον Motorhead που με λέει ο Fast Eddie Clark. Ερχόμαστε παιδιά και βλέπουμε το εκπληκτικό, ένα από τα μεγαλύτερα metal festival σε όλο τον κόσμο, στη Γερμανία, το Wacken Open Air. Έτσι, το Wacken Festival, ένα από τα μεγαλύτερα, συγγνώμη για το κρέκ που ακούστηκε, ένα από τα μεγαλύτερα metal event στον κόσμο. Born to lose, life to win είναι το σύνθημα του Wacken Open Air. Και εντάξει, εγώ θα ήθελα να είμαι στη Γερμανία στο Wacken. Το οποίο το αφήρωμα για το φετινό Wacken είναι 1, 2, 3 σελίδες. Και μετά έχουμε τους Nightwish που είναι και καινούργια τραγουδίστρια, έφυγε τάρα από τους Nightwish. Εντάξει, δεν πρέπει να μην φύγει κάποια στιγμή. Πώς θα συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία. Αλλά εννοείται στεναχωρητικά, έτσι δεν τίθεται θέμα. Μάλιστα πάρα πολύ παλιά τραγουδίστρια των Nightwish. Και προχωράμε και πάμε στο επόμενο. Στην επόμενη σελίδα, Eternal Champion. Δεν τους ξέρω. Έχω ακούσει καλές κριτικές ότι είναι καλή η μπάντα, αλλά δεν ξέρω. Άμα δεν τους ακούσω εγώ και δεν μου κάνω το κλικ να μ' αρέσουν, μην περιμένετε. Λέπρους. Οι Λέπρους, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία μπάντα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία μπαντίτσα οι Λέπρους. Δυνατή μπάντα, θα έλεγα. Έτσι, και περνάμε στους In Flames. Μπαντάρα, δεν το συζητώ. Οι In Flames, παιδιά, είναι φοβερή μπάντα.
Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι τους που άκουσα, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπαντάρα η In Flames. Δηλαδή μιλάμε. Φοβερή μπάντα. In Flames, πολύ ωραία μπαντίτσα. Και τώρα περιμένω και με αγωνία το. Ναι. Α, άλμπουμ είχα ακούσει, παιδιά, και ήταν το πρώτο τους. Όχι. Ναι, ήταν το τέταρτο άλμπουμ τους, το... Όχι, το πέμπτο, το Clayman. Και τώρα βγάζουμε Them Against the World. Νομίζω άλμπουμ είναι η συνέντευξη του Metal με τους In Flames. Λοιπόν, ωραία In Flames. Πάρα πολύ. Enemy of Reality, welcome to the Half World. Enemy of Reality, πολύ ωραία πάντα, με δύο άλμπουμς αυτή τη στιγμή. Τώρα νομίζω θα βγάλουν το τρίτο ή έχει βγει ήδη το δεύτερο, το Arc 9. Πολύ ωραία μπάντα. Alter Bridge. The world needs a hero. Δεν τους ξέρω, αλλά και από μερικά παιδιά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια για τους Alter Bridge. Illusory. Δεν τους ξέρω αυτούς. Παιδιά, ναι, συγγνώμη, δεν είναι... Ακούω συγκεκριμένες μπάντες, αλλά και για αυτούς έχω ακούσει καλά λόγια, δηλαδή... Εντάξει. Marillion, αγαπημένη, ωραία μπάντα, Marillion. Το ίδιο δεν είναι τόσο... και είχαν πει κιόλας στη συνέντευξη αυτή, το διάβασα μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ, που λέει το ίντερνετ είναι τόσο καλό, ως και αυτός που το χειρίζεται. Σε αυτό έχουν μεγάλο δίκιο από το μέλος του είπα τους Marillion. Πολύ ωραίοι. Δεν ξέρω τώρα κάποια δουλειά. Δεν το έχω διαβάσει όλο το Hammer. Μπλα μπλα. Εδώ λέει για τις συναυλίες. Night Stalker. Ήταν και Annihilator στην Ελλάδα. Νέο άλμπουμ από τους False Conda, Secrets and Sins Out Now. Μόλις βγήκε το καινούργιο άλμπουμ τους και δεν το έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια μου. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, γιατί όχι να μην το ακούσουμε κιόλας. Λοιπόν, και πάμε. Θα περάσω γοργά. Έτσι. Στους θεούς μου. Έτσι, τους έκανα και unboxing. Ισοδοτάκι. Θα περάσουμε να... Α, παιδιά, δεν σας είπα το καινούριο νέο. Καλά, όσοι τους ακούτε το ξέρετε. Οι Avenged Sevenfold βγάζουν καινούριο δίσκο. Άρα εσείς που εμείς που ακούμε και New Metal, η χαρά πάνω και κάτω. If you know what I mean. Why not? Nightwish βγάζουν καινούριο δίσκο, έχουν βγάλει καινούριο δίσκο μάλλον και λέγεται Venil Vehicle of Spirit in Nightwish. In Flames βγάλαν καινούριο δίσκο in Stores Now. Πολύ ωραίες μπάντες και ήρθαμε στους Metallica. Έτσι, Judgment of the Day είναι στο Metal Hammer. Λοιπόν, τι να πούμε. Καλά, σας είπα μερικά πράγματα από το Metal Hammer. Πάμε τώρα να σας πω τη γνώμη μου για το καινούργιο δίσκο των Metallica. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Hardwired. Μισό λεπτό να αλλάξω και λίγο και το background όταν έχω το δίπλα μου. Hardwired to Self-Destruct. Έκατσα και τον άκουσα τον δίσκο των Metallica, το καινούργιο, το Hardwired to Self-Destruct. Πολύ ωραίος δίσκος. Αλλά, Ρεσί Κίρκ, πάλι πεταλάκι. Πάλι, σοβαρά ρε φίλε μου. Εντάξει, δεν λέω, που έτσι μπορεί να συνιστήσει κιόλας ο άνθρωπος. Αλλά ρε φίλε, πεταλάκι. Παιδιά τα γκρίνησα. Anyway,
Θα τα μαζέψω μετά. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα για το Hard Wave του Celtic Strike. Υπέροχος δίσκος. Αν και να σας πω την αλήθεια μου, περίμενα κάτι λίγο καλύτερο από Metallica. Έτσι. Το περίμενα σπρωστή. Ναι, κανονικά αυτά πρέπει να τα κόψω, γιατί δεν θα κόψω τίποτα. Έτσι, περίμενα κάτι καλύτερο από Metallica. Έτσι, δηλαδή, σε φάση ρε παιδί μου να πούμε ότι wow, η Metallica μετά από 8 χρόνια βγάλε ένα wow, τέλειο δίσκο. Αλλά εντάξει, Metallica. Εντάξει, όλα τα συντηρεί. Λοιπόν, να πούμε όλοι μας, wow, η Metallica μετά από τόσα, από 8 χρόνια, το Death Magnetic βγάλε ένα καλό δίσκο. Είναι ωραίος δίσκος, δεν αντιλέγω, έτσι, αλλά σε μερικά τραγούδια, αν το προσέξετε, έχει το ίδιο tempo, συνέχεια. Δεν λέω η Metallica είναι η αγαπημένη μου μπάντα, εννοείται την υποστηρίζω σε ό,τι και αν κάνει, σε λογικά πλαίσια πάντα. Έτσι, αλλά, οκ. Okay. Μόνο που βγάλα καινούριο δίσκο, η αγαπημένη μου μπάντα εμένα περισσεύει. Εντάξει, και μόνο που η Metallica βγάλα καινούριο άλμπουμ, εμένα μου περισσεύει. Δηλαδή, είμαι, να το πω και καλυμμένος, θα το πω καλυμμένος. Αλλά εντάξει, περίμενα κάτι παραπάνω από Metallica. Μετά από 8 χρόνια του... Ναι, μετά από 8 χρόνια αυτού νου εδώ, του Death Magnetic, το οποίο δεν με πολύ εντυπωσίασε όταν τα άκουσα. Δεν τρελάθηκα και πολύ, αλλά σε αυτά που εντυπωσιάστηκα με τους Metallica, παιδιά, δεν θα το κρύψω. Δεν θα το κρυβάλω μέσα μου. Δεν γίνεται. Έτσι. Θα κάνω και λίγο κριτική τώρα και λίγο spoil σε όσα ξεκινάνε να ακούνε metal αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη για το σποιλάρισμα. Έτσι, ζητάω συγγνώμη για το spoil που θα κάνω. Spoil, why not, γιατί όχι. Εντάξει, ήταν ωραίος ο δίσκος και τα λόγια ήταν ωραία, μου αρέσαν πάρα πολύ και οι στίχοι και η μουσική, αλλά περίμενα κάτι παραπάνω από Metallica μετά από 8 χρόνια κυκλοφορίας του Death Magnetic. Αλλά εγώ έχω μια πορεία, πώς από αυτό, έτσι, που ήταν ένα αριστούργημα το πρώτο CD των Metallica, το Kill Em All, έτσι, κατέληξαν σε έναν επίσης πάρα πολύ καλό δίσκο, αυτόν εδώ, το Ride The Lightning, το δεύτερο άλμπουμ των Metallica, και μετά μπήκαν, βγάλανε ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια για δίσκο στην ιστορία της Metal, ο οποίος αυτό το CD που θα σας δείξω τώρα, έτσι, βγήκε με αυτόν εδώ νομίζω το άλμπουμ. Του 82 βγήκε αυτό. Άλλο ένα υπέροχο διαμάντι, είναι Iron Maiden των Number of the Beast. Αλλά σήμερα θα μιλήσω μόνο για Metallica. Έτσι, και μετά το, από το Ride the Lightning βγάλανε ένα επίσης διαμάντι στην ιστορία του, της metal μουσικής. Και δεν ήταν άλλο φυσικά παιδιά το Master of Puppets. The Σκάρα, αγαπημένος μου δίσκος, έτσι, πιο heavy κατάσταση, πιο βαρύ, πιο ψαγμένη στίχη αυτή τη φορά, καλά ψαγμένη ήταν και στα υπόλοιπα δύο albums, αλλά στο Master of Puppets, wow, έπεσαν όλα, ρε, τέλος, ήρθε και μας ταξίδεψε να πούμε, και ειδικά το Harmony Solo που έχει το μόνιμο κομμάτι του δίσκου, το Master of Puppets, έτσι, αληθινή Metallica σε αυτό το δίσκο, δηλαδή όποιος, εγώ το πιστεύω, όποιος εκείνη την εποχή είχε το Master of Puppets σπίτι του, σε δίσκο ή σε κασέτα ήταν ο μάγκας, γιατί ήξερα από μουσική, ξέρω εγώ. Υπέροχος δίσκος από τους Metallica το Master of Puppets. Παίρναμε επίσης άλλο ένα δίσκο πολύ ωραίο, επίσης για μένα προσωπικά ψιλοδιαμαντάκι, άντε Σβαρόφσκι. Έτσι, Metallica, And Justice For All.
Επίσης ωραίος δίσκος, επίσης με ωραία κομμάτια μέσα, πως τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτό το δίσκο. Black Ned, Jazz, το μόνιμο κομμάτι Jazz Brothers, το One. Έτσι, One, παιδιά έλα τώρα, έτσι, να πούμε, ακούς τις κλωποτσίες, να πούμε στο One και σε τρυπάνε να πούμε, δηλαδή, ωραίος δίσκος και το Jazz Brothers. Και πάμε στον αγαπημένο μου, εμένα και της κολλητής μου δίσκο, αλλά αγαπημένο σε μένα και της κολλητής μου, μέχρι και κάδρο τον έχω, στην απόδομη θέα του τοματίου, δηλαδή όπου τα μπαίνεις τον βλέπεις. Αλλά έχω το δεύτερο μέρος του δίσκου, δυστυχώς δεν πειράζει. Διαμάντι επίσης στο Metallica. Έτσι, αν και δεν θα δείτε κανένα εξώφυλλο wow, έτσι. Όσοι ξέρουν από Metallica καταλαβαίνουν ποιο CD λέω. Μετά το Jazz for All βγήκε το διαμάντι για εμένα και την κολλητή μου Black Album. Έτσι, με τραγούδια όπως Εντεσάρμα, το The Unforgiven, κομματάρα. Το Νόθηκε Μάτε που είναι τα πιο γνωστά των Metallica από αυτό το CD και γενικά πιστεύω και από την καριέρα του στην ίδια είναι τα πιο γνωστά. Και μετά από όλα αυτά τα ωραία CD που βγάζανε από αυτού του ωραίου δίσκου Metallica, το 2000. Βασικά δεν του έχω όλου, ψάχνουμε να πάρω και τα υπόλοιπα CD των Metallica από το Black Album και μετά. Έτσι, και, μετά παιδιά να μιλήσω και για του υπόλοιπου δίσκου. Έτσι, Load. Εκεί παιδιά η Metallica το παιχνιδάκι το χάσανε. Έτσι, δεν έχω να το κρύψω από κανέναν, ναι. Είμαι Metallica fan, μου αρέσουν πάρα πολύ σαν μπάντα, αλλά μετά το χάσανε. Μετά το Black Album γίνανε παραπάνω mainstream από ό,τι έπρεπε η Metallica. Φανταστείτε ότι τα drums είχαν pop θέμα στα drums με metal riff στην κιθάρα. Για μένα προσωπικά, idea. Δεν το συζητώ. Αλλά. Δεν λέω ότι δεν είχαν ωραία κομμάτια οι δίσκοι, έτσι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το Agony Sleep, το Fuel, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, από το Load, σας λέω ότι είσαι στο Metallica αυτή τη στιγμή, έτσι. Load, Reload, Strength Anger, είχαν μερικά κομματάκια τα οποία ήταν πολύ ωραία, ειδικά το Mama Said. Let my heart go, let your son go και άλλα τέτοια άσματα ωραία. Δεν λέω ότι δεν είχαν βγάλει όλους δίσκους μέχρι το Black Album. Μέχρι το Black Album και μετά η Metallica. Αλλά μέχρι το Black Album, δηλαδή και ο δίσκος Black Album που βγήκε, έτσι. Συγγνώμη και κιόλας που θα βρίσω, γάμαγε! Ήτανε τέλειος δίσκος ρε φίλε, τάσπαγε αυτός ο δίσκος. Και μετά το Black Album μου φέρνει στο Load. Εκεί το χάσεις λίγο το παιχνίδι, εντάξει θα μπορούσες να μου φέρεις τον πρώτο δίσκο σε remastered έκδοση τότε. Αλλά δεν πειράζει. Και μετά από το Load, Reload, Strength Anger και Garas Inc. και Lulu, και ο Lulu δεν ήταν και πολύ καλός δίσκος, ούτε τον Garas Inc. Τον Garas Inc. φανταστείτε cover έχει μέσα. Έτσι, και το 2004, τι θα σου σερβίρουν οι Metallica? Ένα σπίτι το οποίο για μένα από την θα έπρεπε να υπάρχει. Να έχει κυκλοφορήσει, έπρεπε να τρώω να το βάλουν σε κάτι άλλο, γιατί καλά εντάξει τότε. Φανταστείτε πως πέσανε οι Metallica, έτσι, με την Advisory. Advisory, σοβαρά τώρα ρε Metallica, γιατί σου έρχονται το 2004 οι Metallica και τι σου λένε, θα βάλω και το δίσκο και σου βγάζουν αυτό. Some Kind of Monster, το οποίο όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ Some Kind of Monster, δεν ηχογραφούσανε τίποτα, τσακωνόντουσαν ο ένας με τον άλλον, έτσι, και προσέξτε τώρα ποια είναι η πλάκα. Ο Jamie Sheffield, τον Metallica, μαζί ο τραγουδιστής, έτσι, και ο δεύτερος κιθαρίστας μπάντας James Sheffield, μαζί με τον drummer Lars Ulrich φτιάξανε την επική μπάντα που ξέρουμε σήμερα Metallica. Είναι τα δύο μέλη που φτιάξανε τους Metallica, δηλαδή είναι κόλλησα. Είναι τα πρώτα μέλη της μπάντας, τα ιδρυτικά μέλη. Ξεκόλλησα. Είναι τα ιδρυτικά μέλη, έτσι, και πετάγεται και λέει ο Lars Ulrich, ο drummer των Metallica, στον James Sheffield, τραγουδιστή και δεύτερο κιθαρίστα
τον Μετάλλικα, τι έκανες εσύ για την μπάντα. Ρε φίλε, με δουλεύεις, μπας, τι φτιάξατε την μπάντα. Και εκεί κάπου βλέπεις ένα Kirk Hammett με την κιθάρα αυτό. Να κάνει facepalm, ξέρω. Αφού μπας, τι φτιάξατε την μπάντα, ρε φίλε, τι μας λες τώρα. Λοιπόν, και βγαίνει το South Kind of Master με ένα τραγούδι. Έτσι, το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ ήταν δύο εκδόσεις, τι να τόσο, Kind of Master. Τα υπόλοιπα ήταν τα παλιά τους τραγούδια μέχρι τον Disco Master of Puppets. Ήταν live εκδόσεις και σου βγάζει το Some Kind of Monster, την κανονική έκδοση, και σου βγάζει Some Kind of Monster μέχρι το 7 τραγούδι, δηλαδή από το 2 μέχρι το 7 είναι live εκδόσεις από τους παλιούς δίσκους μέχρι το Master of Puppets. Το 8ο τραγούδι του δίσκου αυτού, έτσι, είναι το Soft Kind of Monster Edit Edition. Και φεύγουμε από το Soft Kind of Monster και μετά από 4 χρόνια, 2008, ή μετά γλυκά κυκλοφορούν ένα, θα το λέγα, και τόσο καλό δίσκο, αλλά καλούτσικο. Καλούτσικος ήταν, εντάξει. Έτσι, κυκλοφορούν αυτό εδώ τον υπέροχο δίσκο, ο οποίος μπήκε και στα... βγήκε στην θέση 51, 51ος δίσκος Grammy Awards το Φεβράριο, 8 Φεβρουαρίου του 2009, το Death Magnetic, με τραγούδια, That Dead and Ever, ναι, That Was Just Your Life, The End of the Line, Broken Beat and Scared, That Dead and Ever Comes, All Night Me Long, Sarenai, Unforgiven 3, The Judas Kiss, Suicide and the Death και My Apocalypse. Εντάξει. Και μετά οι Metallica, πρωτού βγάλουν από το Death Magnetic, μετά το Death Magnetic, πριν βγάλουν αυτό εδώ, το Hardware to Self-Destruct, μας βγάζουν την ταινία Through the Never, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, εμένα μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω για σένα, η μοίρα μ' άρεσε και μ' άρεσε πολύ. Και μας βγάζουν την ταινία Through the Never, η οποία κυκλοφορεί, τα τραγούδια της ταινίας κυκλοφορούν και σε βινήλιο και σε CD και σε Deluxe Edition. Wow! Ό,τι κάνανε και στο Death, και στο Death Magnetic και στο... ναι, στο Death Magnetic. Δηλαδή το ίδιο πράγμα το κάνανε και στο καινούργιο δίσκο. Δίσκο. Ούτε καν δίσκος. Μακάρι να ήταν δίσκος, όπως το Hardway to Self-Destruct. Μακάρι. Αλλά εντάξει. Οκ. Μπα! Εντάξει, μετάλλικα είναι αυτοί, να τους κατηγορήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και βγάζουν βγάζουν την ταινία Through the Never. Κυκλοφορεί από την ταινία τα τραγούδια της ταινίας, γιατί λέει πάνω 2 CD set. 16 τραγούδια από τους Metallica. Ending Career, Recording Live. Από την καρδιά των Metallica 16 τραγούδια από την ομώνυμη ταινία Music for the Motion Picture. Metallica Through the Never κυκλοφόρησε από την Blacknet Records και βγήκε η ταινία του 2013 και έχουμε 2016, δηλαδή πριν 3 χρόνια. Πριν 3 χρόνια η Metallica βγάζει το Through the Never και το CD κυκλοφόρησε μαζί με την ταινία, όταν και η ταινία βγήκε και το CD. Λοιπόν, Recording Live, το λέει και το πίσω, το βλέπετε κιόλας, λέει Recording Live. Και έχει μέσα τα τραγούδια The Ecstasy of Gold, που είναι το opening, το τραγούδι που ανοίγει τη συναυλία στον Metallica. Το Creeping Death, το Ride the Lightning, το Fog of the Metals, το Ride the Lightning, το Fuel που νομίζω είναι από το Load ή το Reload. Δεν θυμάμαι, πάντως ένα από τους δύο δίσκους αυτούς είναι. Το Ride the Lightning από τον ομώνυμο δίσκο και αλληλούργημα Ride the Lightning, το One από το Justice for All, τον δίσκο Justice for All, το The Memory Remains πάλι από Load ή Reload, πάλι δεν θυμάμαι καλά, το Whatever I'm Wrong από το αγαπημένο CD και τους κολλητούς μου, το ξαναλέω, Black Album, βγάζουν το και στο πρώτο CD. Στο δεύτερο CD τα τραγούδια είναι Sarenai, And Justice for All, Master of Puppets, το Sarenai από το Death Magnetic, το Just For All από το δίσκο Just For All και το Master of Puppets από το album, τον album, oh, wow, ένα αγαπάτο metal album, Master of Puppets, το μόνιμο album αυτό το διαμάντι, το Battery πάλι από το Master of Puppets,
Το Nothing Else Matters, το Nothing Else Matters πάλι από το αριστούργημα Black Album, το Ender Sandman πάλι από το Black Album και το Hit the Lights από, και Hit the Lights από το δίσκο Kill 'Em All. Και το Orion από τη δισκάρα μας αφήσαν το καλύτερο για το τέλος, το καλύτερο τους, ένα από τα καλύτερα τους τραγούδια ενεσυστρικά, χωρίς φωνή, χωρίς στίχους, η Metallica από το καλύτερο τους δίσκο Master of Puppets, το Orion. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αυτό ήταν το βίντεο, ζητώ και πάλι συγγνώμη για το live stream που δεν έγινε τελικά. Θα ανεβάσω αυτό για να σας ξεπληρώσω, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά και όσοι ακούτε metal, stay heavy. Γεια.